να ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση για τη σημερινή εξαιρετική εκδήλωση σε αυτόν τον ιστορικό χώρο που θεωρώ ότι συμβολίζει και την σημαντικότητα και του προγράμματος το οποίο συμμετέχουμε όλοι και περίφερα των Πολύσσων, αλλά και τη σημαντικότητα του προϊόντος του Λαδιού, την οποία όλοι, μέσα από τη δραστηριότητά σας, όπως βρισκόσαστε εδώ στην αίθουσα αυτή, τη γνωρίζετε καλύτερα από καθένα. Ο κ. Σταθούλης δυστυχώς έχει μια υποχρέωση, μια συνάντηση με τον εκπροσώπο της Γερμανικής Τράπεζας Sparkasse και έχει καθυστερήσει, γιατί τον καθυστέρησαν οι Γερμανοί, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να είναι εδώ αυτή τη στιγμή μαζί μας. Ευελπιστούμε ότι θα έρθει κατά την απονομή, εφόσον τελειώσει η συνάντησή του πολύ σύντομα. Πριν 2 χρόνια περίπου, ο κ. Μαγιάκη, ο καθηγητής, και ο κ. Πινανιώτη, που συνέλεξε λοιπόν, μας επισκέφθηκαν στην περιφέρεια για να μας ανακοινώσουν την πρόθεσή του να υποβάλουν το πρόγραμμα Αριστό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να εγκριθεί και να προχωρήσουμε μαζί με την περιφέρεια Πελοποννήσου στην υλοποίηση αυτού του σπουδαίου προγράμματο. Αμέσως τότε αντιληφθήκαμε όχι μόνο την ουσία του συγκεκριμένου προγράμματος που έχει να κάνει για τον λάδι και την ανάπτυξη των γεωπροστατευτικών ιδιοκτήτων. Αυτό που αντιληφθήκαμε περισσότερο από όλους είναι το όραμα που έχουν αυτοί οι άνθρωποι, το όραμα το να δημιουργήσουμε κάτι καινούριο, μια καινούρια κατηγορία νεολάδου, ένα καινοτόμο προϊόν. Και μόνο εάν πιστέψουμε σε αυτό το όραμα μπορούμε πραγματικά να το κάνουμε πράξη και στο τέλος των 3 ετών αυτής της ερευνητικής διαδικασίας να έχουμε τα αποτελέσματα που όλοι θέλουμε για αυτό το προϊόν το οποίο όλοι αγαπάμε. Αυτό το όραμα λοιπόν, με μεγάλη χαρά το αναλάβαμε κι εμείς ως πάρουμε του προγράμματος του Περιφέρεια Πελοποννήσου και έχω την τιμή και την τύχη, τουλάχιστον στους νομούς της που της ευθύνης μας, να είμαι ένας από την ομάδα την οποία ενημερώνουμε παραγωγούς, ενημερώνουμε τυποποιητές, ενημερώνουμε τον κόσμο και προσπαθούμε να μεταλαμβαδεύσουμε αυτό το όραμα σε όλους τους πολίτες οι οποίοι πραγματικά μπορούν, έχουν το μεράκι, έχουν την αγάπη, θέλουν να κάνουν κάτι παραπάνω. Το ελαιόλαδο προφανώς, η περιφέρεια του Πελοποννήσου αποτελεί την αυαρχίδα των αγροτικών μας προϊόντων. Και μαζί με τον τουρισμό και τα προϊόντα μαζί με τον τουρισμό αποτελούν τους βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της τοπικής μας οικονομίας. Εμείς, εδώ και η Περιφερειακή Αρχή, εδώ και 6 χρόνια, από όταν έχει αναλάβει, προσπαθούμε να κάνουμε μια διασύνδεση της γαστρονομίας και του τουρισμού, γιατί πραγματικά πιστεύουμε ότι μπορούμε να έχουμε αθρηστικά ωφέλη από αυτή τη διαδικασία. Από έρευνες διαβάζουμε συνεχώς ότι η γαστρονομία αποτελεί όλο και περισσότερο για όλο και περισσότερους τουρίστες την πρώτη επιλογή για το τουριστικό προορισμό που θα επιλέξουν τις διακοπές τους. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό λοιπόν είναι όταν και την περιφέρεια Πελοποννήσου, την πανέμορφη περιφέρεια, τον πανέμορφο τόπο, να έρθει ένα τουρίστας ο οποίο θα μείνει σε ένα υπέροχο ξενοδοχείο, θα ζήσει φοβερές στιγμές με το τοπίο, με τη θάλασσα και ταυτόχρονα να έχει γαστρονομικές εμπειρίες μοναδικές που θα του μείνουν ανεξίτηλα χαραγμένες στη μνήμη του και θα γίνουν οι πρεσβευτές του τόπου μας στο μέλλον. Άρα λοιπόν η ανάπτυξη αυτών των συναισθημάτων είναι ο στόχος μας και πόσο μάλλον όταν έχουμε αυτή τη στιγμή ένα πρόγραμμα το οποίο υλοποιούμε που όχι μόνο μένουμε στην ουσία της ποιότητας του ελαιολάδου, αλλά αυτό το πρόγραμμα ακόμα περισσότερο με τις φαρμακευτικές του και τις υγειοπροστατευτικές του ιδιότητες, που εκεί βέβαια μπορεί να εκτιναχθεί σε όλα τα επίπεδα. Πέρσι η χρονιά στη χώρα μας και ιδιαίτερα στην Πελοπόννησο για το λάδι δεν ήταν καλή. Δεν ήταν καλή διότι είχαμε σοβαρά προβλήματα. Ήταν μια χρονιά, δακοχρονιά όπως λέμε εμείς κάτω στην Εσσηνία. Άρα είχαμε πολύ χαμηλή ποιότητα, είχαμε μικρές ποσότητες και αυτή η ζημιά που δημιουργήθηκε, η οικονομική ζημιά, πρέπει να σκεφτείτε ότι τη ζήσαμε όλοι μας στην πραγματική οικονομία. Την έζησε από το περίπτερο μέχρι μια εμπορική επιχείρηση, μέχρι ένας ελεύθερος επαγγελματίας, τη ζήσαμε οι πάντες και τη ζούμε ακόμα. Άρα λοιπόν, για μας που έχουμε και την ευθύνη της διοίκησης και έχουμε και την ευθύνη υλοποίησης διαφόρων προγραμμάτων και προστασίας των προϊόντων, θα πρέπει να προετοιμαστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα για τη νέα χρονιά που έρχεται.
Και το λέω αυτό με την ευκαιρία αυτή, θεωρώ ότι σε αυτό τον καιρό πρόσφατο Υπουργείο να φερθούν αργότερα, διότι υπάρχει κίνδυνος ακόμα και τώρα που μιλάμε, αυτή η χρονιά όσον αφορά το ΔΑΚΟ, να έχουμε πάλι δυσκολίες. Γιατί έχουμε κλείσει χρηματοδότηση, η διαδικασία καθυστερών με βάση τη νέα νομοθεσία για την, επιλογή των ανθρώπων που θα υλοποιήσουν την αγροτομία. Άρα λοιπόν θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να ενώσουμε όλες μας τις δυνάμεις, να προστατεύσουμε το προϊόν, αν θέλουμε να μιλάμε για ποιότητα, να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, προκειμένου να μπορέσουμε να έχουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα στον τόπο μας. Η Περιφερειακή Αρχή υλοποιεί διάφορες δράσεις που έχουν να κάνουν με την καινοτομία και τον αγροτικό τομέα. Θέλω να σας ανακοινώσω μία αυτή τη στιγμή, η οποία θα προκυρηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα μέσα στο καλοκαίρι, που έχει να κάνει με την εισαγωγή, με την έκδοση των βάουτσερ καινοτομίας. Τι είναι αυτό ακριβώς? Στην ουσία είναι μια επιταγή, η οποία θα έχει ονομαστική αξία 10.000 ευρώ και θα μπορούν οι επιχειρήσεις, οι μεταπηδικές επιχειρήσεις του πρωτογενή τομέα, αυτή την επιταγή να την παραδώσουν σε ένα ερευνητικό ίδρυμα και ιδιαίτερα στα ερευνητικά τμήματα της Πελοποννήσου, τότε η Πελοποννήσου που έχει εξαιρετικούς. Εξαιρετικά τμήματα από το γενικό τομέα, αλλά και σε οποιοδήποτε ερευνητικό ίδρυμα της χώρας, προκειμένου να υπάρξει συνεργασία μεταξύ της επιχείρησης και των πανεπιστημίων, έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα επιχειρησιακό σχέδιο για την επιχείρηση, επιστημονικά καταρτισμένο και τεκμηριωμένο, με σκοπό την ανάπτυξη καινοτομιών στη διαδικασία της παραγωγής, των προϊόντων και οτιδήποτε επιθυμεί από την επιχείρηση. Και σε δεύτερο χρόνο, το αποτέλεσμα αυτό το ερευνητικό που θα δημιουργηθεί από τη διαδικασία αυτή θα έχουμε με καινούριο πρόγραμμα μέσα από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα να επιδοτήσουμε την υλοποίησή του με 50% επιδότηση. Είναι κάτι πρωτοποριακό, το ξεκινάει η Περιφέρεια Πελοποννήσου. Έχουμε ήδη προχωρήσει στις διαδικασίες έγκρισης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Απομένει μόνο η επιλογή του ενδιάμεσου φορέα διαχείρισης για να δημοσιευθεί και οι επιχειρήσεις από την Πελοπόννησο θα μπορούν να υποβάλουν το αίτημά του προκειμένου να ενταχθούν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Επίσης, επενδύουμε πάρα πολύ στον τομέα της προβολής και της προώθησης. Πολύ σημαντική τομή για τη στήριξη και την ανάπτυξη τοπικής οικονομίας και ιδιαίτερα των επιχειρήσεων που δεν έχουν τη δυνατότητα από αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνουμε, δεν μπορούν να επενδύσουν προκειμένου να συμμετάσχουν σε μια έκθεση, να προβάλλουν τα προϊόντα, να συμμετέχουν σε μια επιχειρηματική αποστολή. Και λόγω της εμπειρίας αυτής που έχουμε με τη συμμετοχή σε εκθέσεις, με τις επιχειρηματικές αποστολές, με τις επαφές με μεγάλους αγοραστές από το εξωτερικό, θα αναλάβουμε και μέσα από το πρόγραμμα και την προώθηση και προβολή αυτού του προϊόντος του Αριστόλου που θα προκύψει μέσα από την έρευνα, για να το διαδώσουμε, για να το διαδώσουμε στους καταναλωτές, γιατί έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι όσο καλά προϊόντα και αν έχουμε, δεν φτάνει μόνο να τα γνωρίζουμε εμείς. Θα πρέπει το μάθει ο κόσμος για να δημιουργηθεί ζήτηση, να δημιουργηθεί αγορά, ώστε η ανισότητα αυτή τη οικονομία να δουλέψει σωστά και να έχουμε το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα. Κλείνοντας, και ελπίζω να μην σας κουράσα, εκτιμούμε ότι οι κεντρικές κυβερνήσεις για πολλά χρόνια ακόμα θα έχουν ως βασικό τους μέλημα το πώς θα λύσουν το δημοσιονομικό πρόβλημα της χώρας. Άρα λοιπόν το βάρος πέφτει στην αυτοδιοίκηση, πέφτει στους Δήμους και στις περιφέρειες ιδιαίτερα, οι οποίες διαχειρίζονται και ευρωπαϊκά χρήματα, να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ώστε να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες υποδομές και να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες προοπτικές για την τοπική ανάπτυξη του τόπου μας και αυτό ζητώ την πολίτη σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.